Η παιδική πορνογραφία θεωρείται σοβαρό έγκλημα και υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις. Τα στοιχεία που καταγράφονται στην Κύπρο είναι σοκαριστικά, καθώς το πρώτο στοιχείο που ανησυχεί την αρμόδια αρχή είναι η ηλικία των εμπλεκόμενων προσώπων και το δεύτερο σχετίζεται με την ποσότητα των αρχείων παιδικής πορνογραφίας που κατασχέθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, θα πρέπει να τονίσουμε ότι για φέτος υπάρχουν ουσιαστικά 90 υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία και εξετάζονται. Τα τελευταία 2 χρόνια εντοπίστηκαν 77.100 αρχεία με φωτογραφίες και βίντεο, αριθμοί τρομακτικοί για τα δεδομένα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2016 εντοπίστηκαν 27.400 αρχεία, ενώ το 2015 σε 154 υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας εντοπίστηκαν 49.700 αρχεία παιδικού πορνογραφικού υλικού. Και βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πέραν των διαφόρων δράσεων για την πρόληψη, από πλευράς των πολιτών και της οικογένειας. Εκεί που θα αντιληφθούν, υπάρχουν υποψίες ότι κάποια ανήλικη ή ένα λίγο πρόσωπο έχει πέσει θύμα άλλων προσώπων σε σχέση με αδικήματα παιδικής πορνογραφίας, έγκαιρα να καταγγέλνουν την υπόθεση στην αστυνομία, έτσι ώστε να γίνονται όλες οι κρίσιμες ενέργειες για την προστασία των ανηλίκων. Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ανταποκρίθηκε μάλιστα σε δεκάδες αιτήματα που υποβλήθηκαν από το εξωτερικό για υποθέσεις που αφορούν το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2016 υποβλήθηκαν 49 αιτήματα, ενώ το 2015 άλλα 22.